I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did. You were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot. I did. I did. And now, when all is done, there is nothing to say. And if you're done with embarrassing me, tell them, tell them all I know now. Shout it from the rooftops, write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was heavy and my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Take caution when it comes to love. I did. Tell them all. Δημήτρη, συγχαρητήρια, μπράβο! Ευχαριστώ πολύ. Κότης ο Δημήτρης. Την κο. Έτσι δεν λέγεται. Κος. Εντάξει. Κότης ή κος. 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 Γιατί αν είναι κότης οι γυναίκες θα είναι κότες μετά από την... Ναι, σωστό και αυτό. Κος, μια χαρά, εντάξει. Έλα, Αντώνη. Έτσι τον είχες κόψει. Εγώ. Πώς? Τον είχε κόψει ότι είναι πολύ καλό. Αυτό εννοώ τον είχε κόψει. Έτσι για να λε, ο Δημήτρη. Τον είχε κόψει, τον είχε καταλάβει αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ο Δημήτρη πήρε μικρή βαθμολογία. Το 80, πόσο 6. Είναι, το 86 είναι πολύ μικρό για το ταλέντο του Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και απλά θέλω να σου πω ότι επειδή θα έχεις πορεία μέσα στο παιχνίδι, εύχομαι να έχεις και ανάλογη πορεία μεγάλη και στη ζωή σου και στην καριέρα σου, θα ήθελα απλά να σου πω ότι είσαι ένα ακατέργαστο διαμάντι που τώρα θα αρχίσουμε σιγά σιγά. Πρέπει να δει να αφήσει τον εαυτό σου και, όχι, και στο παιχνίδι, αλλά μετά από εδώ να βρει καλούς συνεργάτες, ωραία τραγούδια και πιστεύω σιγά σιγά θα γίνει ένα διαμάντι που θα λάμψει πραγματικά πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ψήνει, σε καλοβλέπει την ομάδα του. Αλλά βλέπω τη δέσποινα. Όχι, εγώ δεν ψήνω πραγματικά. Είναι πολύ καλό εσύ. Ο Δημήτρης είναι. Και τον ξεχώρισα από την πρώτη στιγμή και όλα σου θυμήθηκα την περίπτωση του. Και από την πρώτη στιγμή έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Ακονίζει νύχια δίπλα η γάτα. Θυμήθηκε στην περίπτωσή του. Δεν παρακονίζει ό,τι θέλει. Ακονίζει νύχια. Κάνει. Δημήτρη. Γάτα που ακονίζει νύχια, μην τη φοβάσαι. Το 86% ήταν οκ. Okay. Εγώ διαφωνώ με τον Αντώνη. Θα σου πω γιατί. Θα συμφωνήσουμε, βέβαια. Μην γίνει κανένα λάθος. Θα σου πω γιατί. Ξεκίνησες πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό και κατευθείαν σε ψήφισα. Ήταν πολύ ωραία, γεμάτα. Γεμάτη φωνή σου, τα κουπλέ, σταθερή. Στην πορεία άρχισε να χάνεσαι. Το αποδίδει το άγχο σου. Μη λες ναι. Άκου, μη λες ούτε ναι, ούτε όχι. Είχες αστάθειες αρκετές. Το φινάλε σου ήταν εξαιρετικό. Εμένα... Σου άρεσε. Ναι, Αντωνάκη μου, ναι. Μου άρεσε. Χαίρομαι πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Έλα, Χρήστο. Δημήτρη, δυστυχώς ή ευτυχώς θα συμφωνήσω με τη Δέσποινα.
Ξεκίνησες πολύ ωραία, έχεις μια ζεστασιά στις χαμηλές σου, είναι πολύ όμορφο αυτό που άκουσα στο ξεκίνημα. Μετά κάπου... Είναι ένα πολύ δύσκολο, πολύ απαιτητικό τραγούδι, πραγματικά και από πλευράς γυρισμάτων και από πλευράς έκτασης, την οποία έχεις, αλλά κάπου εκεί στα μισά του τραγουδιού δεν ένιωσα την ασφάλεια που χρειαζόμουν. Στο τέλος βέβαια το απογείωσες εκεί με το φαλσέτο σου, ειδικά στο τέλος. Ήταν πραγματικά πολύ όμορφο. Ευχαριστώ. Πάντως, από ταλέντο πάμε πάρα πολύ καλά. Δουλειά χρειάζεται αρκετή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα Κώστα. Αναγκαστικά θα πω τα ίδια και εγώ με τα παιδιά, γιατί πραγματικά ξεκίνησε ωραία. Όχι με τα παιδιά. Όχι, όχι, με, τα παιδιά. Με αυτό το παιδί και το άλλο το παιδί. Αυτό το κορίτσι εδώ. Αντώνη, όλοι εναντίον σου είναι από την πόρτα. Οπότε κατάλαβε σε ποια ομάδα θα έρθει. Σε ποια δεν θα πα. Κοίταξε, ο Αντώνης έχει δίκιο να ενθουσιάζεται. Πραγματικά ξεκίνησε πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μετά έγινε αυτό με τι ψηλέ, υπήρχε φοβερή αστάθεια. Αλλά όλα αυτά υπάρχει μια δικαιολογία. Δηλαδή, καταλαβαίνεις αν κάποιος έχει πρόβλημα και είναι ασταθής ή είναι επειδή μπορεί να μην ακούει εκείνη τη στιγμή, επειδή είναι αγχωμένος. Εμένα μου το δικαιολόγησε το φινάλε σου που σε είδα, όπως τελείωσε το τραγούδι. Δηλαδή, ήταν σαν να έφυγε ένα βάρος τεράστιο από πάνω σου. Και η συνέχεια ήταν πάρα πολύ καλή όλοι. Νομίζω ότι πολύ καλό το 86%. Ούτως ή άλλως, σημαντικό ήταν να περάσει το 70% αυτή τη στιγμή. Ναι, εννοείται, εννοείται. Οπότε καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλεξες ένα πολύ δύσκολο τραγούδι, είναι η αλήθεια. Είναι δύσκολο. Τραγούδι απαιτήσεων δηλαδή και εξαιρετικό τραγούδι βέβαια. Λοιπόν, ολοκληρώστε, εντάξει. Βεβαίως. Θες να δηλώσεις κάτι, να πεις. Κάνεις μια δήλωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ποιον από τους τέσσερις συμφωνείς περισσότερο? Και με τους τέσσερις συμφωνώ. Ναι, αλλά... Εντάξει, άστω, συμφωνώ. Κάτι. Οι τρεις είπανε ναι μεν αλλά. Εγώ είπα ναι σκέτο. Εντάξει, ναι, αλλά και, εντάξει. Και το αλλά είναι σημαντικό. Δηλαδή, ναι, φίλε, να το κρατήσουμε. Κράτα και το αλλά, αλλά ναι. Συνέχισε με το ναι. Μετά. Ένα χειροκρότημα στο Δημήτρη. Καλά, καλύτερη. Μετά. Να είστε καλά, Δημήτρη. Να είστε καλά. Ναι, ναι, ναι. Θες να κάνεις καλό. Χειρέντα. Θα σου κάνουμε έτσι καλλιώς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Μέχρι...